δραματικές εικόνες, εικόνες κατάρρευσης που πιστοποιούν πόσο τραγική είναι πλέον η κατάσταση στις τάξεις των δυνάμεων του Ουκρανικού στρατού, έδωσε δημοσιότητα πριν από λίγα λεπτά το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, στις οποίες φαίνονται Ουκρανοί στρατιώτες της 58ης χωριστής μηχανοκίνησης ταξιαρχίας πεζικού να τρέπονται σε φυγή κατά την απελευθέρωση από τις ρωσικές δυνάμεις του οικισμού Πρετσίστοφκα. Με απλά λόγια, να υποχωρούν ατάχτως, εγκαταλείποντας και τον οπλισμό, όπως επίσης και τα πυρομαχικά τους, κάτι που κατέγραψαν οι Ρώσοι με μη επανδρομένο εναέριο όχημα της 400ης χωριστής ταξιαρχίας πεζοναυτών της ομάδας δυνάμεων Ανατολικά. Αυτές οι τραγικές εικόνες, οι εικόνες χάους του Ουκρανικού στρατού, με τους στρατιώτες να τρέχουν όπως να σωθούν, αρνούμενοι να συνεχίσουν να πολεμούν, λέγεται ότι έχουν εμφανιστεί και σε άλλα πεδία μάχης του Ντόνεσκ, αλλά αυτό μέχρι στιγμής παραμένει ως ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Τώρα, όσον αφορά τον οικισμό Πρετσίστοφκα, είναι αυτός που ανακοίνωσε σήμερα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ότι τέθηκε υπό ρωσικό έλεγχο και πρόκειται για ένα χωριό πλησίων του Ουκλεντάρ, όπου ο Ουκλεντάρ είναι το Βουλεντάρ στα ουκρανικά και που ήδη σφυροκοπούν οι ρωσικές δυνάμεις, με το συγκεκριμένο να μετράει κυριολεκτικά ώρες πριν πέσει και αυτό στα χέρια των Ρώσων. Των Ρώσων που φαίνεται ότι το άγριο σφυροκόπημα με πυράβλους και μη επανδρομένα νεαρά οχήματα σε στρατηγικές τοποθεσίες των Ουκρανών, αλλά επίσης η προέλαση στο Ντόνεσκ και η ανατροπή της μέχρι τώρα ισχύουσας κατάστασης στο Κούρσκ, έχουν ρίξει το ηθικό των Ουκρανικών δυνάμεων στα τάρταρα και σε συνδυασμό με την κόπωση των τριών χρονών πολέμου, φαίνεται ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό που είδαμε. Άταχτη υποχώρηση και ο σώζον εαυτόν σωθήτο, καθώς φαίνεται ότι το καράβι έχει αρχίσει να βάζει νερά.